προσιλωμένοι στο καθήκον περισσότερο παρά ποτέ, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και τα σώματα ασφαλείας εργάζονται ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο παρά τις δυσκολίες. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΠ πάντα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι οι πρώτοι που θα συναντήσουν το περιστατικό, είναι που οι περισσότερες φορές δεν ξέρουν τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν. Είναι η δουλειά μας, είναι η καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτό. Απλώς αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να είμαστε εξοπλισμένοι και ασφαλείς με τις μάχες μας, με τον εξοπλισμό μας, ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο από όσο δεν τρέχουν οι υπόλοιποι. Είναι οι άνθρωποι που καλούνται να φροντίσουν τους ασθενείς, να τους μεταφέρουν με ασφάλεια, είτε να προστατεύσουν όλους εμάς από τις συνέπειες της εξάπλωσης της πανδημίας. Είναι έξω στους δρόμους, εφαρμόζουν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση σχετικά με τον περιορισμό της κυκλοφορίας, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντα. Ήδη δεκάδες αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα έχουν νοσήσει πάνω στο καθήκον από τον ιό. Έχουν μπει σε καραντίνα αυτοί και οι οικογένειές τους, αλλά έχουν μπει επίσης σε καραντίνα ολόκληρες υπηρεσίες. Αυτό δείχνει την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, το οποίο ζητήσαμε η πολιτεία επιτέλους να το εκτός από λόγια να έχουμε και έμπρακτη αναγνώριση. Εκεί λοιπόν που σταματάνε οι περισσότερες υπηρεσίες, η δικιά μας υπηρεσία συνεχίζει και δηλώνει παρόν, είναι παρόν στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που τα στελέχη του λιμενικού σώματος κάνουν μακριά από το σπίτι τους Πάσχα. Όλο αυτό το διάστημα εργάζονται πυρετωδώς στην πρώτη γραμμή και έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες πολίτες, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να νοσήσουν και οι ίδιοι σε οποιαδήποτε αστοχία κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτοπροστασίας. Υπήρχε προσφάτως ένα παράδειγμα που δύο συνάδελφοι έλεγξαν ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ασθενής και τέθηκαν αμέσως σε 14ήμερη καραντίνα οι ίδιοι συνάδελφοι. Έχουν περάσει μέρες καραντίνες και είναι καλά στην υγεία τους. Είναι η φύση της εργασίας μας, είναι η φύση της δουλειά μας, το οποίο πρέπει να βρισκόμαστε εδώ για την προστασία των πολιτών, τα θαλάσσια σύνορα, τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τον τομέα της υγείας, που αυτές τις δύσκολες μέρες ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στο καθήκον και υπηρετεί την πατρίδα. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, το λιμενικό και την αστυνομία, μέσα από το φακό της Κρήτη TV, δηλώνουν την αποφασιστικότητα των συναδέλφων τους και στέλνουν τις ευχές τους σε όλους τους πολίτες για την υπέρβαση σύντομα της πρωτόγνωρης κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός. Έχουμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία και με αυτό που περνάει όλος ο κόσμος τώρα, με αυτό τον ιό, να καταφέρουμε γρήγορα να ορθοποδήσουμε και να ξαναβρούμε πάλι τους ρυθμούς μας. Εύχομαι με υγεία, χαρά, ευτυχία στον καθένα ξεχωριστά, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Ίσως αυτό το Πάσχα να ξεκινήσουμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα διαφορετικά, πού μπορούμε να φτάσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, να ελέγξουμε τους εαυτούς μας.